Όσιος Νικήτας ο Έγκλειστος, επίσκοπος Νόβγκορωτ. Από όλους τους αγωνιστές του Χριστού, περισσότερη τιμή πρέπει σε εκείνους τους γενναίους που ξεκόβουν από την παράταξη των άλλων μαχητών, ορμούν άφοβα μπροστά και πολεμούν τον εχθρό μόνοι τους. Σε αυτούς τους στρατιώτες του παραχωρεί κάποτε ο Κύριος να συμβεί μια μεγάλη πτώση με άρση της χαριτός του ή να μην υπεραίρονται. Βλέποντας ωστόσο το ζήλο και τη γενναιότητά τους, δεν τους εγκαταλείπει οριστικά, αλλά αφού τους παιδαγωγίζει για ορισμένο χρόνο, τους αποκαθιστά και τους χαριτώνει πάλι καθιστώντα τους ανίκητους από τους δαίμονες. Ανάμεσα σε αυτούς τους γενναίους πολεμιστές του Χριστού, μια από τις πρώτες θέσεις κατήχε και ο Μακάριος Νικήτας ο Έγκλειστος, μοναχός της Μονής των Σπηλαίων. Ο Όσιος Νικήτας ήταν νεότερος κατά σάρκα αδελφός του Μεγάλου Νίκονος. Όταν λοιπόν ο τελευταίος έγινε ηγούμενος στην Πετσέρσκα, για ο Νικήτας άρχισε επίμονα να τον παρακαλεί. «Δώσ' μου γέροντα ευλογία να ασκήσω τον έγκλειστο βίο». «Τέκνον μου», το απαντούσε ο Όσιος Νίκων, «δεν θα σε ωφελήσει αυτό. Δεν μπορείς ακόμη νέος μοναχός όπως είσαι να κλειστείς μέσα σε ένα μικρό κελί και να επιδοθείς την προσευχή. Δεν είναι για τα μέτρα σου αυτή η εργασία. Είναι ασφαλέστερο να παραμείνεις μαζί με όλους τους αδελφούς, να κάνεις αδιάκριτη υπακοή, να εργάζεσαι με επιμέλεια το διακόνημά σου, να ασκείς όλες τις πρακτικές αρετές και να είσαι βεβαίως ότι δεν θα στερηθείς του μισθού σου. Δεν είδες τι έπαθε ο αδελφός μας Ισαάκιος? Θέλησε να ζήσει έγκλειστος, απατήθηκε εκτρά από τους δαίμονες και μόνο η χάρη του Θεού και οι ευχές των οσίων πατέρων μας τον σώσανε». Παρόλες όμως τις προσπάθειες του οσίου Νίκονος να τον μεταπίσει, ο Νικήτας επέμενε. Ποτέ, πατέρ, δεν θα απατηθώ. Θα σταθώ δυνατός εναντίον των δαιμονικών σκευωριών και θα παρακαλέσω τον φιλάνθρωπο Θεό να μου δωρήσει το χάρισμα της θαυματουργίας, όπως τον Ισαάκιο που μέχρι σήμερα κάνει πολλά θαύματα. Ο ηγούμενος του απάντησε: «Παιδί μου, η επιθυμία σου ξεπερνά τις δυνατότητές σου και κρύβει καινοδοξία. Πρόσεξε μήπως πέσεις πριν καν προλάβεις να ανεβείς στα ύψη που θέλεις. Ο δεκόν αισθάνε βλεπέτο μη πέσει», προειδοποιεί ο Απόστολος Παύλος. «Εγώ σου συνιστώ για τελευταία φορά να μείνεις και να αγωνιστείς μαζί με τους άλλους αδελφούς με ταπείνωση και υπακοή για να λάβεις από τον Κύριο το αμαράντινο στέφανο. Οτιδήποτε άλλο κάνεις θα είναι καρπός του δικού σου θελήματος και γι' αυτό επικίνδυνο για την ψυχή σου. Ο Θεός να σε φωτίσει στο αγαθό». Ο Νικήτας όμως δεν θέλησε να ακούσει τις συμβουλές του ηγουμένου, γιατί δεν μπορούσε να κατανικήσει τον δυνατό πόθο για έγκλειστη ασκητική ζωή που κατέκαιγε την ψυχή του. Έκανε λοιπόν ο δυστυχής το θέλημά του. Κλείστηκε στο κελί του, ασφάλισε την πόρτα και έμεινε μόνος προσευχόμενος αδιάλειπτα. Ζήτησε μόνο να του φέρνουν λίγη τροφή κάθε μέρα. Ο Όσιος Νίκων είδε με θλίψη και ανησυχία την πράξη του αδελφού του. Περίμενε με φόβο την τιμωρία της παρακοής του που δυστυχώς δεν άρχισε καθόλου. Μόλις μερικές μέρες μετά τον εγκλεισμό του, ο Όσιος Νικήτας άκουσε μια φωνή δίπλα του, σαν να ήταν κάποιος που συμπεριβόταν με εκείνον. Ταυτόχρονα ένιωσε μια άρρητη ευωδία να πλημμυρίζει το κελί. Ο διάβολος είχε κιόλας στήσει την παγίδα του και ο απειροπόλεμος Νικήτας παγιδεύτηκε αμέσως. «Άγγελος θα είναι», σκέφτηκε με ένα παράξενο σκέρτημα δέος. «Αν δεν ήταν άγγελος δεν θα προσευχόταν μαζί μου, ούτε θα ευωδίαζε αφού οι δαίμονες είναι δυσόδης. Είναι φανερό πως το κελί μου έχει πτυρωθεί από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος». Αυτά συλλογίστηκε ο ταλέπορος και άρχισε πάλι να προσεύχεται με επιμονή και δάκρυα λέγοντας: «Κύριε, φανερώσου σε παρακαλώ για να σε δω με τα μάτια μου». Άκουσε τότε μια φωνή να του λέει: «Δεν πρέπει να σου φανερωθώ γιατί είσαι νέος ακόμα. Θα υπερηφανευτείς και θα πέσεις σε πλάνη». «Όχι, κύριε», αποκρίθηκε κλαίγοντας ο Νικήτας. «Ποτέ δεν θα πλανηθώ γιατί ο ηγούμενός μου με καθοδήγησε πώς να αποφεύγω τις παγίδες του διαβόλου. Ό,τι μου πεις εσύ, κύριέ μου, θα το κάνω». Τότε ο πονηρός Σατανάς είπε: «Νικήτα, ούδεν είσαι ειδήν το πρόσωπό μου, ο γαρμί ήδη ο άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε, αλλά να, σου στέλνω έναν άγγελό μου. Θα μείνει μαζί σου να κάνεις ό,τι σου λέει». Και αυτό στιγμή εμφανίστηκε μπροστά στον έγκλειστο ένας δαίμονας με μορφή αγγέλου. Ο Νικήτας, πλανεμένος πια εντελώς, έπεσε και τον προσκύνησε σαν απεσταλμένο του Θεού και εκείνος του είπε:
Νικήτα, από εδώ και πέρα εσύ δεν χρειάζεται πια να προσεύχεσαι. Θα προσεύχομαι εγώ στη θέση σου. Εσύ μόνο να μελετάς τα βιβλία και να προφέρεις λόγους ωφελίας εκείνους που θα σου στέλνει ο Θεός. Θα γίνεις μέγας καθοδηγητής των ψυχών και σωτήρας των ανθρώπων. Και φυσικά, ο Νικήτας υπάκουσε τυφλά στις εντολές του Αγγέλου. Υποχείριος πλέον στον κοσμοκράτορα του σκότους, έπαψε να προσεύχεται και έπεσε με ζήλο στη μελέτη. Έβλεπε το δαίμονα να στέκεται συνεχώς σε στάση προσευχής και χαιρόταν, πιστεύοντας ότι παρακαλούσε το Θεό για τη σωτηρία του. Ο ίδιος άρχισε να συζητά κατάπαυστα με τους ανθρώπους που τον πλησίαζαν για τη γραφή, για την πίστη, για την ωφέλεια της ψυχής και για τα ποικίλα άλλα θέματα. Δεν άργησε να αποκτήσει και φήμη προορατικού και χαρισματούχου μοναχού. Η φήμη του απλώθηκε μακριά και όλοι τον θαύμαζαν για την ακριβή εκπλήρωση των προφητικών του λόγων. Η δόξα του έφτασε στο απόγειό της όταν κάποτε έστειλε στον πρίγκιπα Ιζιασλάβο το εξής μήνυμα. Σήμερα φωνεύτηκε στο Ζοβλότς ο πρίγκιπας του Νόβγκοροτ, στείλε γρήγορα το γιο σου να πάρει το θρόνο του Νόβγκοροτ. Μετά από μερικές μέρες ήρθε πράγματι η είδηση για τη δολοφονία του πρίγκιπα Γκλέπ. Ο γιος του επίσης πρόλαβε και κατάλαβε το θρόνο του. Και από τότε Νικήτας έγινε σεβαστός και φοβερός για την προφητική του δύναμη σε ηγεμόνες, σε βογιάρους και σε όλο το λαό. Ο ηγούμενος Νίκων όμως ήταν επιφυλακτικός και κάτι περίμενε. Διαπίστωσε σύντημα ότι ενώ ο Νικήτας γνώριζε απ' έξω ολόκληρη σχεδόν την Παλαιά Διαθήκη και τη χρησιμοποιούσε με εκπληκτική ευχέρεια στις συζητήσεις του, δεν ήξερε αντίθετα καθόλου την Καινή Διαθήκη. Δεν τη μελετούσε ποτέ και δεν ήθελε να γίνεται ούτε λόγος για αυτήν. Από αυτήν τη συμπεριφορά του δεν άργησαν οι πατέρες όλοι να πιστούν ότι είχε πλανηθεί από το διάβολο και δεν θέλησαν να ανεχθούν το δαιμονικό εμπαιγμό του αδελφού τους. Τότε ο ηγούμενος Νίκων πήρε μαζί του μερικούς αδελφούς, τον κατοπινό ηγούμενο Ιωάννη, τον ποιμένα τον Ιστευτή, τον Ισαΐα, τον επίσκοπο του Ροστόφ, τον Ισαάκιο τον Έγκλειστο, τον αγαπητό τον Ιαματικό, τον Γρηγόριο τον Θαυματουργό και άλλους και πήγαν στο κελί του Νικήτα. Άνοιξαν με βία την ασφαλισμένη πόρτα. Ο Νικήτας τότε με την επίρρεια του πονηρού που κυριαρχούσε πάνω του έγινε εκτός εαυτού, θηρίο άγριο και ατιθάσευτο. Άρχισε να ορίεται, να χτυπιέται, να απειλεί, να ουρλιάζει, σαν πληγωμένο θηρίο, καθώς μερικοί αδελφοί τον συγκρατούσαν και ο ηγούμενος του διάβαζε εξορκισμούς για την απαλλαγή του από το δαιμόνιο. Η φιλανθρωπία του Θεού έδιωξε τελικά μακριά τον εχθρό. Ο ταλαιπωρημένος αδελφός ξαναβρήκε τον εαυτό του και ειρήνευσε. Μετά από αυτό, οι αδελφοί τον ρωτούσαν ορισμένα πράγματα από την Παλιά Διαθήκη. Εκείνος όμως δεν θυμόταν τίποτα. Και όταν το βεβαίωσαν ότι πριν από λίγο ήξερε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη απ' έξω, με έκπληξη ορκιζόταν ότι δεν την είχε διαβάσει ποτέ. Όπως διαπιστώθηκε σε λίγο, είχε ξεχάσει τελείως όχι μόνο ότι είχε μάθει όσο τον κυβερνούσε το δαιμόνιο, αλλά και αυτήν τη γραφή και την ανάγνωση ακόμη. Και έτσι οι πατέρες αναγκάστηκαν να το διδάξουν από την αρχή ανάγνωση και γραφή, σαν να ήταν ένα μικρό παιδί. Όταν ο Νικήτας κατάλαβε τι ακριβώς του είχε συμβεί, έπεσε μετανοημένος στα πόδια του οσίου Νίκονος του ηγουμένου, παρακαλώντας και εκείνον και το Θεό να τον συγχωρήσουν για την ανυπακοή και την έπαρσή του που τον έριξαν στα χέρια του Σατανά. Και από τότε ο Μακάριος παραδόθηκε με συντριβή στην κοινοβιακή ζωή της υπακοής και της εκοπής του ιδίου θελήματος, κλαίγοντας νύχτα και ημέρα για την πτώση του. Και έδειξε τέτοια αυταπάρνηση ώστε ξεπέρασε όλους τους αδελφούς στην αρετή. Ο φιλάνθρωπος Κύριος, βλέποντας τη βαθιά τελωνική μετάνοια του και την ταπείνωση του δούλου του, δέχτηκε τα δάκρυά του σαν μαρτυρικό αίμα και τον συγχώρησε για την πτώση του όπως είχε συγχωρήσει τον Απόστολο Πέτρο που τρεις φορές τον αρνήθηκε, αλλά κατόπιν μετανόησε και έκλαυσε πικρός. Και όπως ο Κύριος αξίωσε τον Πέτρο να παρά την τριπτή άρνησή του να γίνει Απόστολος και επιμένας των λογικών προβάτων, έτσι έδειξε το έλεος του και στον μετανοημένο Όσιο Νικήτα και τον ανέδειξε ποιμένα και επίσκοπο του Νόβγκοροτ το 1096. Επιπλέον τον δόξασε με το χάρισμα της θαυματουργίας με το οποίο ευεργετούσε και ελεούσε το ποιμνιό του. Πολλά θαύματα έκανε σαν επίσκοπος ο Όσιος Νικήτας με τα οποία δοξάστηκε το όνομα του Θεού. Κάποια φορά μετά από πολύχρονη και βασανιστική αναμβρία, με την προσευχή του ήρθε ξαφνική βροχή, ποτιστική και ευεργετική.
Άλλη φορά πάλι, όταν ξέσπασε μια φοβερή και καταστρεπτική πυρκαγιά στην πόλη που ήταν αδύνατο να σβηστεί ή να ελεγχθεί, ο Όσιος την κατέστειλε με μόνη την προσευχή του χωρίς ανθρώπινη επέμβαση. Αλλά και πολλά άλλα θαύματα έκανε ο Θεοφιλής Ιεράρχης με τις προσευχές του, ευεργετώντας τους ανθρώπους του Θεού, δοξάζοντας το Πανάγιο όνομά του και στηρίζοντας στην ορθόδοξη πίστη τους αδυνάτους ανθρώπους. Αφού θεάρεστα και σοφά επίμανε το λογικό του πνίμνιο, ο Μακάριος Νικήτας μετέστη προς Κύριον το 1109, αποκτώντας το στεφάνι της αιώνιας ζωής.